Καστανοπαραγωγοί και μυλοπαραγωγοί της Αγιάς και του Δήμου Τεμπών πέταξαν σήμερα προϊόντα τους έξω από το κτίριο του ΕΛΓΑ στη Λάρισα. Ζητούν από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθούν τόσο για τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, όσο και για άλλες αποζημιώσεις που τους οφείλονται εδώ και ένα χρόνο. Οι παραγωγοί του Δήμου Τεμπών συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στη Λάρισα Ανδρέα Σπυρόπουλο, αλλά βγαίνοντας απογοητευμένοι, δήλωσαν ότι δεν πήραν απαντήσεις που τους ικανοποιούν. Οι απαντήσεις που πήραμε από τον ΕΛΓΑ είναι όλες αρνητικές. Δεν απάντησαν σε κανένα αίτημά μας, ούτε για την αποζημιώση των Ντάνιελ, ούτε για τα πορίσματα του ΕΛΓΑ στον Παγετό, τα οποία ακόμα τα γράφουν, να δούμε μέχρι πότε θα τα γράφουν. Έχουμε κλείσει ένα χρόνο από πέρυσι, ούτε τα πορίσματα της βροχοπτώσης, ούτε τίποτα. Είμαστε στο δρόμο, συνεχίζουμε να είμαστε στο δρόμο μέχρι να δικαιωθούμε. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβίας Βαγγέλης Κρανιώτης έκανε λόγο επίσης για άνηση μεταχείριση των λαρισαίων παραγωγών σε σχέση με τους συναδέλφους τους της Μαγνησίας που έχουν πάρει τις αποζημιώσεις για τα μήλα. Να διαμαρτυρηθούμε για την άνηση μεταχείριση μεταξύ των αγροτών, των μυλοκαλλιεργητών και των καστανοπαραγωγών σε σύγκριση με το νομό Μαγνησίας, όπου εκεί οι άνθρωποι που πάθαν τη ζημιά πήραν την προκαταβολή και μπορούν και συνεχίζουν και μένουν στα χωράφια τους. Εμείς, εν αντιθέσει, δεν πήραμε κάτι, βρίσκουμε τείχος απέναντι στην πολιτεία. Στη συνέχεια, απίφθηναν κάλεσμα σε όλους τους αγρότες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Δευτέρας στην Αγία Λάρισας, που θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα που εκπρόσωποι τους θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα. Δεν μπορεί να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα κλεισμένο το δικό δίκτυο Αγίας Λάρισας για ένα μήνα, που σημαίνει ότι αυτό και μόνο το γεγονός θα μπορούσε να μας διοχετεύσει στην αγορά το 30% της παραγωγής μας. Κλειστά χωράφια, μη προσβάσιμα. Είχαμε πρόβλημα στην παράταση ημερών για να συγκομίσουμε τα προϊόντα μας, μήλο και κάστανο, που σημαίνει ότι χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος και υποβαθμίστηκε, το προϊόν δεν είχε εμπορική αξία πλέον.